Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Είναι Σάββατο απογευματάκι, έχουμε έρθει από το μεσημέρι στο χωριό. Γεια Σαββατοκύριακο, στη δροσούλα. Τώρα έχω κατεβάσει την Παναγιώτα και παίζει εκεί με τα παιδάκια, κάνουν ποδήλατο. Και θα καθίσουμε λίγο εδώ, μετά θα πάμε και μία βόλτα στην αγορά. Έχει φασαρία τώρα, οπότε θα τα πούμε συνέχεια. Έχουμε βγει οικογενειακώς, μαμά, εγγόνα και εγώ, για να φάμε στο χωριό. Έχει δροσιά όπως καταλαβαίνετε, αλλά εγώ ζεσταίνομαι. Και θα σας δείξω γιατί το λέει και δροσιά, η μαμά μου και η μικρή φοράνε ζακέτα. Αλλά εγώ ζεσταίνομαι. Και έχουμε πάρει τώρα και τρώμε και καθόμαστε. Θα σας δείξω. Τι τρως? Μπράβο. Και έχουμε πάρει και μισό κιλό προβατίνα. Οπότε εμείς θα τα πούμε από κάτω που θα μαζευτούμε και θα σας πω και τα νέα μου έτσι εδώ στο χωριό. Κάτσε να φέρει μαχαίρι. Καλημέρα Παναγιώτα. Καλημέρα. Τι τρως? Σαλάμι με αυγό και με τυρί και με μπουλάκι. Μπράβο. Και με σαλάτα. Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, Κυριακούλα, σήμερα όπως με βλέπετε με τα μακριμάνικα, κάνει κρύο στο χωριό, έχει και αεράκι. Έχουμε φτιάξει το πρωινό μας, να φάμε, η ώρα είναι 9.30, άργησε να σηκωθεί μικρή, εγώ έχω πιει και καφεδάκι νωρίτερα, αλλά έχει πολύ αέρο στο χωριό και κάνει και κρύο, δροσιά, οπότε είμαστε με τα μακριμάνικα. Θα φάμε και θα σας πω πώς περάσαμε χθες. Φάγαμε τώρα το πρωινό μας, η Παναγιώτα δεν τα φάγε όλα. Και καθόμαστε, κάνει κρύο όπως σας είπα. Και το απολαμβάνουμε. Χθες περάσαμε ωραία, είχαμε κατέβει από τις 6 ώρα κάτω και έπαιζε η Παναγιώτα με τα παιδάκια. Μετά αργά το βράδυ πήγαμε πάνω στην πλατεία, φάγαμε όπως είδατε. Ήμασταν... και σε άλλο μαγαζί πήπιαμε καφέ, βέβαια εκεί δεν είχε... Όμως εκεί ξακώθηκα λίγο. Ναι, αλίμονο. Αλίμονο γι' αυτό. Είχαμε καθίσει, πήπιαμε ένα καφέ, μετά πήγαμε στο δίπλα μαγαζί και φάγαμε με τη μαμά μου και τη μικρή. Το εκατευχαριστήθηκε η μικρή με το παιχνίδι. Εδώ τα παιδάκια στο χωριό... ξέρουν όλο το χωριό. Η Παναγιώτα έβγαινε πρώτη φορά με τα παιδάκια και της έκανε εντύπωση, κουράστηκε. Βέβαια έχουμε και άλλο πρόγραμμα εμείς, δηλαδή σας το έχω πει ότι 8.30 ώρα κοιμάται και τα λοιπά, και εδώ στο χωριό την έπιασε μετά η γκρίνια, οπότε δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα παιδάκια που θέλανε να παίξουν και άρχισε να γκρινιάζει με τα παιδάκια, να τσακώνεται. Να τσακώνεται. Δεν τσακώθηκε ακριβώς. Γκρίνιαζε όμως γιατί ήθελε να κοιμηθεί. Τα παιδάκια έχουν μάθει εδώ στο χωριό να πηγαίνουν σε όλο το χωριό. Και όλα τα βλάβατα. Και εδώ το χωριό είναι, δεν έχει αυτοκίνητα για να φοβιαθείς. Δεν έχει... δεν φοβάσαι, μην πάθουν κάτι κτλ. Πέρα από εννοείται από φίδια και... τα λοιπά και τα λοιπά. Ζωήφια. Αλλά έχεις αφήσει τα παιδιά σου ελεύθερα να κατεβούνε, να παίξουνε. Εννοείται ότι την πρόσεχε η Μέμη, η κόρη της φίλης μου της Βάσος, που είναι πιο μεγάλο παιδάκι. Την είχα εμπιστευτεί στη Μέμη και κάπου κλάταρε η Παναγιωτούλα. Φανταστείτε ότι σήμερα για πρωί σηκώθηκε 9.30 ώρα. Το παιχνίδι... τη χάνει την όρεξη για ύπνο, μπορώ να πω, που συνήθως 6 ώρα ξυπνάει τα Σαββατοκύριακα. Λες και δεν θέλουμε τα Σαββατοκύριακα να κοιμηθούμε. Όχι. Το παθαίνουν και τα δικά σας τα παιδιά αυτό το πράγμα με τα Σαββατοκύριακα που ξυπνάνε από τις 6 το πρωί και τις καθημερινές τα παρακαλάς. Κάπως έτσι. Ωραία ήταν, είχαμε μαντευτεί όλες οι θείες. Οι ξαδέρφες μου και καθόμασταν και πίναμε καφεδάκι. Τώρα είχε έρθει και το πρωί η ξαδέρφη μου
σκύπια με καφεδάκι. Αλλά κοιτάξτε τι αέρα έχει, ναι. Δεν τον ευχαριστηθήκαμε και πολύ, γιατί έχει πολύ αέρα και κάνει και κρύο, δεν είναι μόνο ότι έχει αέρα. Και τώρα σε λιγάκι θα βγούμε έτσι προς τα πάνω προς τα παιδάκια να παίξουμε. Για Παναγιώτα και εγώ. Ωραία, ήταν που ήταν το μαλλί μου, ήρθε και απόγεινε. Συμφωνείτε, έτσι. Κάτσε να γυρίσει αλλιώς. Και έτσι που λέτε, σήμερα το μενού μας θα έχει μακαρονάκια και κολοκυθάκια από τον κήπο. Οπότε, ωραία, χωριού, δίστυχο έτσι φαγητό. Ωραίο το χωριό, το απολαμβάνεις. Θα σας δείξω και τον κήπο της μαμάς μου. Θα σας δείξω και που έχει βάλει τα λαχανικά της, τα κυπευτικά της, όλα της. Οπότε σας αφήνω να ετοιμαστούμε και τα λέμε στη συνέχεια. Ναι, κλείσαμε τώρα το σπίτι, πήρα και τη τσάντα μου, όπως καταλαβαίνετε βγαίνω με τη ζακέτα. Έχει εδώ στο χωριό αυτή τη στιγμή 22 βαθμούς. Είναι ωραία. Τώρα θα σας δείξω έτσι και λίγο από τον κήπο. Εδώ η μαμά μου έχει λουλουδάκια και παντού. Έχει αγάπη, έρωτα με τα λουλούδια. Η μητέρα. Πως κατεβαίνεις εδώ τη σκάλα, παντού λουλουδάκια. Εδώ. Άμα ρε παιδί μου, σε θέλουν τα λουλούδια και από μόνα τους. Μέχρι και μέσα στις πέτρες βγαίνουν. Αυτά εδώ τα ροζ, κοιτάξτε. Εδώ. Αυτή εδώ τη βρυσούλα την είχε κάνει ο μπαμπάς μου. Και η μαμά μου, βέβαια φέτος δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, γιατί θα είναι και λιβαδιά λόγω του ότι θα γεννήσω. Τα γεμίζει με λουλούδια που κρέμονται. Εδώ. Καλά να έρθείτε εδώ την Άγκλη που βγαίνουν οι τουλίπες, είναι φανταστικά. Εδώ κάπου, εδώ να, εκεί που είναι η Παναγιώτα, ο μπαμπάς μου έχει σχηματίσει μία μαργαρίτα και εμένα μου άρεσε πολύ μικρή και έπαιζα πάνω σε αυτήν. Έχει πάρα πολλά δέντρα η μητέρα και κερασιές και καστανιές και όλα φέτος όμως από τον πολύ αέρα δεν έχουν κρατήσει πολλά πράγματα. Και εδώ. Και εδώ λουλουδάκια, παρτεράκια. Εδώ έχει βάλει και ντοματιές και έχει φτιάξει και τα κρεβατάκια που λέει. Εκεί έχει κρεμμυδάκια. Εκεί έχει βάλει κολοκυθάκια. Εκεί δεν ξέρω τι είναι, δεν τα ξέρω κιόλα, να πω την αλήθεια. Κοιτάξτε ένα μικρό λουλουδάκι, τι ωραίο, τρινταφυλάκι. Εδώ έχουμε φτιάξει, θυμάμαι τότε το είχα βάψει εγώ άσπρο, τώρα έχει ξεθοριάσει, το καρότσι, το παλιό της οικοδομής, και το έχει βάλει με λουλούδια η μαμά μου. Και εδώ έχει σπείρει κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι είναι. Παλιά το έσπερνε όλο αυτό, τώρα δεν το σπέρνει. Εδώ που είναι τα ρόζα λουλουδάκια, είχε παλιά μια καρυδιά νομίζω. Έχει κοπεί τώρα γιατί ξεράθηκε. Αυτός ήταν ο κήπος της μαμάς. Του χρόνου θα σας τον δείξω πιο γεμάτο, γιατί θα είναι πιο γεμάτος. Φέτος δεν έχει βάλει πολλά πράγματα. Όπως καταλάβατε βγήκαμε από το σπίτι. Εδώ πίσω είναι το λογογραφικό μουσείο, γιατί έχουμε και λογογραφικό μουσείο με παραδοσιακές στολές και τα λοιπά. Κάποια στιγμή θα μπούμε και θα σας το δείξω. Μα, το ξέρεις ότι ένα σκυλάκι έχει μόνο ένα ματάκι. Ναι, αγάπη μου. Και τώρα δεν φαίνομαι και καλά, όχι. Και τώρα πάμε να βρούμε τα παιδάκια να παίξει Παναγιώτα, οπότε θα σας αφήνω και θα το πούμε συνέχεια. Έλα και εσύ μεγαλάκι, θα το πάμε και για εμάς. Μόλις φάγαμε μακαρονάκια όπως είδατε
σε ζουμί από κοτόπουλο έτσι κοκκινιστό και κολοκυθάκια τηγανιτά. Και τώρα έτσι θα ξαπλώσουμε λίγο. Η μικρή παίζει ακόμα με το Μιχαλάκι. Και σε λίγο θα ξαπλώσουμε, να σηκωθούμε μετά να πάμε λιβαδιά να ετοιμαστούμε, γιατί αύριο έχουμε σχολείο. Οπότε θα πάμε, θα μπανιαριστούμε, θα κάνουμε όλη αυτή τη ρουτίνα και να πέσουμε για ύπνο. Ο αέρας δεν έχει σταματήσει ακόμα. Κάπου κόβει βέβαια, αλλά συνεχίζεται. Και μια χαρούλα, ζεστάθηκα κιόλας, έβγαλα τη ζακέτα, αλλά την έχει και τη δροσιά του. Τη θες και τη ζακετούλα. Εγώ είμαι σε μια φάση που μία ζεσταίνω, με μία κρυώνω, οπότε είναι ντεμή η κατάσταση. Και έτσι που λέτε, Κυριακούλα σήμερα. Δεν ξέρω, πέρασε και το Σαββατοκύριακο νερό, ωραία ήταν βέβαια, ξεκουραστήκαμε, χαλαρώσαμε και από εβδομάδα πάλι σχολείο, δουλειές, πλησίματα, σιδερώματα, όλα αυτά πάλι όπως το κάθε σπίτι. Να βγήκε και η Παναγιώτα, μισό λεπτό, δεν ήθελα να δείτε το άλλο το παιδάκι, δεν ήθελα να φανεί, όχι να το δείτε, δεν ήθελα να φανεί. Οπότε θα μπούμε πάλι στην καθημερινότητα. Να, καλά είναι. Καλά είναι. Σχολείο η μικρή, δουλειές εγώ στο σπίτι, ζέστη κάτω. Εδώ φανταστείτε ότι το ανώτερο σήμερα, θερμοκρασία, είναι 26 που θα έχει, 3 η ώρα. Είναι άλλο κλίμα εδώ. Είναι ψηλά, είναι δροσερά, είναι να το απολαμβάνεις. Τέλος πάντων. Οπότε, επειδή δεν θα κάνουμε κάτι άλλο και μετά θα φύγουμε και θα πάμε λιβαδιά να κάνουμε τις προετοιμασίες, να πληθούμε τις καθημερινές, να ετοιμάσουμε τσάντα για το σχολείο κτλ. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο, δεν θα έχω και κάτι άλλο να σας δείξω. Οπότε κάπου εδώ το βιντεάκι μας έφτασε στο τέλος του. Ήταν ένα έτσι διημεράκι στο χωριό. Περάσαμε πολύ όμορφα, ξεκουραστήκαμε, φάγαμε, κοιμηθήκαμε στη δροσιά. Όλα τα καλά. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε να κάνετε και την εγγραφούλα που κάτω να μεγαλώνει η παρέα μας. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ.